κοντά μας ο Θεοχαράκη, στόπερ της ομάδας του Πειραϊκού. Βρισκόμαστε εδώ για ένα φιλικό το οποίο μάλλον μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Πιστεύω ότι θα γίνει, ναι. Θέλω να μου πεις πόσο ευχαριστημένος είσαι από την ομάδα μέχρι τώρα, πορεία και αν πραγματικά αυτό που θέλατε το έχετε πάρει. Αυτό που θέλαμε πιστεύω πως το έχουμε πάρει. Μέχρι στιγμής, παρόλο με όλες τις αντίξωες συνθήκες που έχουμε. Εντάξει, τώρα λόγω των εορτών έχουμε χάσει λίγο το ρυθμό που είχαμε μέχρι στιγμή. Είναι και λίγο δυσκολία με τις προπονήσεις λόγω του ότι πολλά παιδιά λείπουν εκτός Αθηνών. Έχουμε και το πρόβλημα το κλασικό με το γήπεδο του ΣΕΦ, το οποίο δεν ξέρουμε πότε θα λυθεί. Παρ' όλα αυτά προσπαθήσαμε μέσα στις γιορτές να κάνουμε κάποια φιλικά, να κάνουμε προπονήσεις, να διατηρηθούμε σε κάποια κατάσταση. Εντάξει, τώρα αν το καταφέραμε θα δείξει το ξεκίνημα του πρωταθλήματος την άλλη εβδομάδα. Τον θεωρείς δύσκολο τον όμιλό σου? Ο όμιλος είναι δύσκολος. Είναι 4-5 ομάδες οι οποίες έχουν τους ίδιους στόχους, είτε πρωτάθλημα είτε άνοδος, ο Άρης, εμείς, ο Ολυμπιακός. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες έχουν τους ίδιους στόχους. Η Έγινα. Η σχέση με τον προπονητή πώς είναι? Πάρα πολύ καλή. Ο coach είναι πάντα κοντά στα παιδιά. Προσπαθεί και αυτός με τον α ή β τρόπο που έχει να βρει λύσεις για το γηπεδικό, για τις προπονήσεις, να μας βοηθήσει αν έχουμε κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε. Είναι πολύ κοντά στα παιδιά, πάντα μιλάει με τα παιδιά, προσπαθεί να βοηθήσει παιδιά τα οποία χάνουν προπονήσεις και γενικά δουλεύει μέρα νύχτα για την ομάδα. Έχει συμμετοχές? Φέτος, αν εξαιρέσουμε δύο κάρτες που είχα, δύο τιμωρίες, έχω χάσει ένα παιχνίδι γιατί τη μία τιμωρία την έκανα στο ρεπό μας. Είσαι πλήρης δηλαδή στο θέμα αγωνιστικά, έτσι? Ναι. Πού κάνετε προπόνηση τώρα αφού δεν έχετε γήπεδο? Πού παλεύετε? Σχεδόν όπου βρούμε. Όπου σας δώσει γήπεδο? Όπου μπορούμε να κλείσουμε κάποιο φιλικό, πληρώνει η ομάδα και κάνουμε στο γήπεδο του αλλού. Ναι. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάπου σε 5x5 ή 8x8, πρέπει να βρούμε ένα γήπεδο διαστάσεις. Αυτό σας έχει ταλαιπωρήσει? Σίγουρα, γιατί πράγματα που μπορούσαν να βγουν εύκολα αν η ομάδα δούλευε καθημερινά σε ένα γήπεδο 11x11, δεν μπορείς να τα βγάλεις όταν κάνεις σε 8x8 ή σε μισό γήπεδο ή στο 1/3. Ωραία, ευχές. Για το 19, πλέον έχουμε μπει στο 19, είμαστε εδώ έτοιμοι για φιλικό με την Νίκη Ρέντη. Δώσω και τις ευχές. Υγεία σε όλο τον κόσμο, χαρά, ευτυχία, πάνω απ' όλα βέβαια υγεία και σε όλο τον Πειραιά και για όσους αγωνίζονται μακριά από τραυματισμούς το 19. Και εμείς ευχόμαστε στην οικογένειά σου και όσους αγαπάς και όποιους εσύ θέλεις να είστε γεροί και δυνατοί, να βρείτε ένα 19 όπως πραγματικά το θέλετε. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο πρωτονοτάριο Αντώνιο. Αντώνιο, καινούριο στην ομάδα, έχεις έρθει από την Άξο. Θέλω να μου πεις πραγματικά αν εδώ περνάς καλά και αν το σωματείο και η ομάδα σε έχει αγκαλιάσει και βλέπεις αυτό που θέλεις να γίνεται πραγματικότητα. Λοιπόν, το κλίμα είναι τέλειο μες στην ομάδα, είναι κάτι που έψαχνα, περνάω πολύ ωραίες στιγμές εδώ, είμαστε μια οικογένεια και όλα πάνε περίφημα. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ, ξέρω ότι αγωνιστικά δεν έχετε γήπεδο. Ναι. Αυτό εσένα σε ταλαιπωρεί? Είναι ταλαιπωρεί αλήθεια, γιατί έχουμε από μακριά και κάθε μέρα δεν ξέρω που θα κάνουμε προπόνηση από την πρώτη μέρα, τελευταία στιγμή. Έχεις πάρει συμμετοχές? Έχω πάρει συμμετοχές, ναι. Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολη? Έτσι, που να έρχεται στο μυαλό σου, που να... Η Έγινα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, έχει πολύ καλούς παίκτες στο κέντρο. Ποιοι πιστεύεις ότι θα πρωταγωνιστήσουν στο θέμα της ανόδου? Πιστεύω, φαίνονται οι ομάδες έχουν λίγο ψιλοκαθαρίσει. Ο Ολυμπιακός Πεδάματος και Έγινα είναι πολύ δυνατές. Ελπίζω εμείς να είμαστε να μείνουμε ψηλά. Ναι. Και πάει λέγοντας. Θέλω να μου πεις η σχέση με τον Παύλοβιτς πώς είναι? Εξαιρετική. Εξαιρετική. Δεν έχεις κάποιες κόντρες? Κανένα πρόβλημα. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Είναι μια χαρά πολύ κοντά μας, ναι. Θέλω να δώσεις και τις ευχές σου. Καλή όχι μόνο στην Άξο, αλλά σε όλο το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Έτσι. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο και πολλές επιτυχίες. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Το μου έχω Σαμπάν. Σαμπάν, είσαι ένα παιδί κι εσύ που είσαι στην ομάδα από την αρχή. Έχεις παίξει στις Πέτσες, έχεις παίξει κάποιες ομάδες, είσαι καινούριος. Έχεις πάρει όλες τις συμμετοχές σχεδόν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Θέλω να μου πεις λίγο το κλίμα της ομάδας. Πόσο ευχαριστημένος είσαι και αν τα πας καλά με τους ανθρώπους εδώ του Πειραϊκού.
Δύσκολα βρίσκεις το κλίμα σε ομάδες γενικά. Είμαστε οικογένεια. Αγαπάμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον πάρα πολύ. Αυτό που είπα είναι οικογένεια η ομάδα. Μέχρι στιγμής έχουμε δείξει πολύ καλό χαρακτήρα ο ένας προς τον άλλον. Και γενικά, σαν σύνολο, όλοι μαζί και στους αγώνες το δείχνουμε και φαίνονται και από τα αποτελέσματά μας. Είμαστε αίτητοι σχεδόν μέχρι τώρα. Όχι σχεδόν, αίτητοι είμαστε μέχρι τώρα. Αυτά. Θέλω να σου πω ότι ένα οχτάρι όταν παίζει στο κέντρο κουβαλάει σχεδόν περίπου πάντα είναι αυτός που κουβαλάει την ομάδα στην πλάτη. Αυτό εσένα σου φέρνει φορτίο, σου φέρνει άγχος ή σε κάνει πιο δυναμικό ώστε να γίνει το παιχνίδι πιο απλό. Πιο δυναμικό, προσπαθώ και εγώ να είμαι όσο πιο απλός μπορώ. Γενικά να είναι ομάδα όλοι να είμαστε όσο πιο απλοί μπορούμε για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η σχέση με τον Παύλοβιτς πώς είναι? Μια χαρά, πολύ καλή. Συνεργαζόμαστε τέλεια. Από τους καλύτερους προπονητές που είχα. Είναι μεταδοτικός πάρα πολύ. Αυτά. Η διοίκηση είναι κοντά σου? Όλοι είναι. Όλοι, αυτό που είπα πριν. Είναι να ρωτήσω για να μην ρωτάω τα ίδια πράγματα που ρώτησα τους άλλους. Τη διαιτησία πώς την βλέπεις? Εντάξει, τις διαιτησίες του Πειραιά. Είναι λίγο περίεργη μέχρι στιγμής. Δεν είναι, δηλαδή μία είναι έτσι, μία είναι αλλιώς. Ναι, είναι λίγο. Είναι, πιστεύεις, κακόβουλο ή καμιά φορά και αυτοί δεν βρίσκονται? Κάποιες φορές είναι κακόβουλο μέχρι στιγμής. Δηλαδή είναι κάποια παιχνίδια τα οποία ήταν. Θες να προωθήσεις κάποιον, αλλά εντάξει, κάτω και λίγο διαφορετικά. Το προπονητικό team βοηθάει? Βοηθάει πολύ. Εντάξει, το μόνο μας θέμα είναι ότι δεν έχουμε δικό μας γήπεδο. Ναι. Δηλαδή είμαστε μία σε ένα γήπεδο, μία στο άλλο. Δηλαδή το φέτος με το ΣΕΦ που δεν έχουμε το ΣΕΦ είναι κακό για μας. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε δυνατοί και συγκεντρωμένοι στο στόχο μας. Τις ευχές δώσει για το 19, έχουμε μπει στο 19. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία και χωρίς τραυματισμούς ελπίζω για όλους και για όλο το πρωτάθλημα. Και εγώ σου εύχομαι υγεία, ευτυχία στην οικογένειά σου, στους συμπολίτες που είναι στις πέτσες, γιατί εγώ σπιτσιώτης είμαι. Να είμαστε γεροί και δυνατοί, να διανύσουμε ένα 19 ευτυχισμένο και όμορφο. Να σε καλά, αγόρι μου. Είμαι κοντά μας. Το Σεντάρα Σιμάριο. Παίζεις αριστερό μπακ, είσαι 5 χρόνια στην ομάδα. Έχεις μείνει μόνιμος εδώ, δεν έρχεσαι από ακαδημίες γιατί είσαι 24 χρονών. Πραγματικά λοιπόν και εσύ παίρνεις τον παλμό του Πειραϊκού σε ένα επίπεδο πολύ μεγάλο. Έχει αλλάξει το επίπεδο του Πειραϊκού, είναι πολύ ποιοτικό. Θέλω να μου πεις πώς είναι η σχέση σου με τους παίχτες σου, με τον προπονητή σου και με το ΔΣ. Η σχέση. Πολύ καλές σχέσεις μέχρι τώρα. Αυτά τα 5 χρόνια συνεργασίας είναι άψογες σχέσεις, οικογενειακό το κλίμα. Πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα, γι' αυτό και παραμένω έτσι. Έχεις συμμετοχές? Έχω αρκετές συμμετοχές. Αυτό σε ικανοποίησε, έναν ή θα ήθελες να έχεις περισσότερες? Όχι, που είμαι πολύ ικανοποιημένος. Με η σχέση με τον Παύλο, πώς θα πας? Πολύ καλή. Δεν τσακώνεστε? Όχι, καλό. Όλοι λένε ότι είναι πάρα πολύ καλός. Καλός. Ψάχνω να βρω ποιος θα μου πει καλιά κουβέντα για τώρα, δεν βρίσκω κανένα. Καλά, σου λένε πολύ καλές κουβέντες. Πρέπει να πει ότι είναι αξιόλογος. Βέβαια, το ξέρουμε, είναι φανταστικός. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τον όμιλό σας, τον θεωρείς δύσκολο? Εντάξει, ο κάθε όμιλος έχει τη δικιά του δυσκολία. Εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, την κάθε ομάδα ξεχωριστά. Εκτός από τη δικιά σου ομάδα, ποιον θεωρείς ότι είναι κοντά να κυνηγήσει την άνοδο? Για μένα πολύ καλή ομάδα είχε η Έγινα που προσπαθούσε να παίξει μπάλα. Αυτό. Ολυμπιακός Περάματος. Εντάξει, καλή ομάδα και αυτή, δυνατή. Προσπαθούσε τα παιδιά να παίξει μπάλα όπως και εμείς. Μπορεί να διεκδικήσει. Αυτό που, το θέμα της προπόνησης που δεν έχετε γήπεδο σε ταλαιπωρεί? Σίγουρα είναι ταλαιπωρία για όλες τις ομάδες του Πειραιά που δεν υπάρχει γήπεδο αυτή τη στιγμή. Εμείς ερασιτέχνες είμαστε, με τις δουλειές μας προσπαθούμε να πηγαίνουμε στις πιο πολλές προπονήσεις μπορούμε. Κάποιες φορές τα γήπεδα που βρίσκουμε είναι μακριά. Προσπαθούμε, εντάξει. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Δώσε και τις ευχές για το 2019. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά με υγεία. Ελπίζω να δούμε ένα πρωτάθλημα φέτος. Να είσαι καλά.